Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να κάνετε λίγο ησυχία για να σας πω, όχι εγώ, αλλά κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους που πέρασαν. Αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ, είτε ήταν από την Καρδίτσα, αυτοί οι λίγοι που πέρασαν, που είδατε, ο καθένας από αυτούς είχε να διηγηθεί ένα προσωπικό του θαύμα. Πέρασε μία κυρία και λέει, ήρθα απλά μόνο να ευχαριστήσω τον Τίμιο Σταυρό που μου απάλλαξε όλο μου το σώμα από τους πόνους. Λέω, δόξα σοι ο Θεός, άκουσα ένα ευχάριστο και συνεχίζομαι. Όλοι όσοι πέρασαν από εδώ, όλο και κάτι είπαν. Και τώρα επειδή μου λέει μία κυρία, θέλω να το πω και να το φωνάξω σε όλο τον κόσμο. Τι το άφησε, θα το πω εγώ, απλά και ταπεινά. Ήρθε στο Τίμιο Σταυρό και μέσα σε ένα μήνα την απάλλαξε ο Τίμιος Σταυρός. Εδώ είναι πίσω μου, που γονατίζει, που είναι, εδώ είναι η κυρία, κυρία Χριστίνα. Η Χριστίνα ήρθε με πίστη από την ημέρα που σταυρώθηκε, ενήργησε χάρη του Σταυρού, δείτε την, σε ένα μήνα της είχαν περάσει όλα όσα είχε σε αυτό εδώ το μέρος. Και ήρθε σήμερα να μου πιάσει το χέρι που της το τράβηξα εγώ, να ζητήσει συγχώρεση και της λέω, μην το κάνεις αυτό παιδί μου, δεν πειράζει, τραβάτε και χέρια, τραβάτε και τα ράστα, τραβάτε τα όλα. Δεν είναι ο Παπαδημήτρης, είναι η Ιεροσύνη. Είναι το χέρι που κρατάει τον Τίμιο Σταυρό. Και συγκινήθηκα τόσο πολύ, θέλω να το πω, μου λέει. Μέσα σε ένα μήνα εξαφανίστηκαν τα πάντα. Τι άλλο θέλετε να σας πω. Και σας είπα, και θα δείτε συχνά πυκνά, για του λόγου του αληθές, αυτοί που μας βλέπουνε, αυτοί που μας ακούνε, Μάρια, ποιος μπορεί να μην πιστέψει, γι' αυτό αγωνίζομαι. Δεν αγωνίζομαι, Μαρία μου, για μένα, που έζησε ο άνθρωπος το προσωπικό του θαύμα και μου λέει, θέλω να το πω σε όλο τον κόσμο, να το φωνάξω. Και του λέω, σιγά σιγά, έχει ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να μην πιστεύει ένας άνθρωπος όταν με τα ίδια του τα μάτια βλέπει αυτό το οποίο γίνεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βλέπετε, ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, παιδί μου, ότι μας κράτησε χωρίς ήλιο, να μην καεί ο κόσμος. Το ότι έρχεται μία βροχούλα, μία δροσιά, μας δροσίζει, γιατί θα κάνει πολλά θαύματα. Προηγουμένως ήταν μία κυρία εκεί με σκλήρυση κατά πλάκας. Της είπα ότι θα κατέβει τα σκαλιά κάτω. Είναι τέτοια η πίστη μου σήμερα. Και είναι η πίστη μου γιατί αγαπάω αυτό το σύμβολο το οποίο το κρατάω. Και το μεγαλύτερο θαύμα, παιδιά μου, είμαι εγώ, που στέκομαι ώρες ατελείωτες, Μαρία μου. Ξενυχτάω και σας είπα ότι ο ύπνος μου, ο σημερινός Παπακώστα, με το Άγιο μου Πετραχύλι, σας μιλάω ειλικρινά και αλήθεια, ενώ όλοι κοιμόσαστε στα κρεβάτια. Και δεν το λέω προς κάφημα, γιατί εμένα ζημιώνεται η υγεία μου. Αλλά είμαι, να το πω, με έχει κρατήσει ο Τίμιος Σταυρός ακμαίος. Ούτε το καφέ μου, ούτε το μαξελάρι μου. Κοιμήθηκα ακαθιστό σήμερα. Και έβηχα από τις 3 και 4, όπως σας είπα, μέχρι τις 5 και 10. Ασταμάτητα, γιατί σκεφτόμουν πόσοι άνθρωποι υποφέρουν. Και όταν βλέπω ότι ερχόσαστε εδώ με πίστη, όταν βλέπω ότι ερχόσαστε εδώ, ακόμα και ανυπόμονοι που είστε, ακόμα με τις φωνές σας, ακόμα με την αγάπη σας και την προσευχή σας, και ερχόσαστε εδώ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μπορεί ο διπλανός σας να σας κακίσει, μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος να σας βλαστημίσει, να το πω, αλλά εγώ χαίρομαι για όλο αυτό που γίνεται εδώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η δικιά σας πίστη
σας έφερε εδώ για να σας την ολοκληρώσει και εμένα και εσάς η χάρη του Τιμίου Σταυρού. Και γιατί σας το λέω, μα πέστε μου σας παρακαλώ, εσάς στο σπίτι σας, όταν γίνει ένας άνθρωπος υγιής, δεν χαιρόσαστε, δεν γερνά το ένα στον άλλο. Το ίδιο γίνεται και στο δικό μου σπίτι, που ενοικιάζω αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό είναι το δικό μου σπίτι, που μου το έδωσε ο Θεός και απλά πληρώνω ενοίκιο, μέχρι που να λήξει το ενοίκιο και να πάω σε ένα άλλο σπίτι αν θέλει ο Θεός. Μέχρι μετά να πάω στο μόνιμο μου σπίτι και στη μόνιμη μου κατοικία. Γι' αυτό αγαπητοί μου χριστιανοί, δεν πειράζει πως φωνάζετε, καλά κάνετε. Και φωνάζετε και κάνετε οτιδήποτε. Ένα πράγμα μόνο σας ζητάω. Μην αγανακτείτε για τον Τίμιο Σταυρό και για μένα. Μόνο αυτό σας λέω. Αυτή τη χάρη σας ζητάω. Και θα δείτε ο καθένας που έρχεται εδώ σήμερα, καθίστε, αν έχετε υπομονή, πηγαίνετε δεξιά και αριστερά, να δείτε τι κόσμος θα περάσει και τι θαύματα θα κάνει ο Τίμιος Σταυρός. Γιατί παιδιά μου, γιατί το φωνάζω? Γιατί δεν πρέπει να σώνεται ο άνθρωπος? Πρέπει να κρύβω εγώ το θαύμα? Είναι αμάρτημα. Από την εποχή του Χριστού μέχρι και σήμερα. Και βλέπετε πως αυτοί οι Άγιοι Γεροντάδες δεν έκρυβαν το θαύμα τους, αλλά το διαλαλούσαν. Γιατί ο λόγος δεν είναι θαύμα. Θαύμα είναι όταν ο άνθρωπος πονάει και γίνεται καλά. Διότι εγώ μπορώ να μιλήσω ενώπιον του Αγίου, το λέω. Και το λέω με πάθος. Γιατί έτσι κρατάω το σταυρό μου. Αν εγώ χωρίς να πονέσω και μόνο όταν θα σας μιλήσω θα μπω μέσα και θα καλοπεράσω και θα πω ωραία μίλησα Πάτερ Κωνσταντίν, και θα μου πει ναι Πάτερ, πολύ ωραία σήμερα μιλήσατε. Τι να το κάνω εγώ αυτό? Βλέπετε, όταν μίλησα αμέσως είδα έναν άνθρωπο, γιατί βγήκα να μιλήσω στην καρδιά όλων σας. Για να χτυπήσει πρώτα η δικιά μου η καρδιά. Από μένα ξεκινάει. Από την καρδιά μου ξεκινάει. Για να πω μετά στη Βαρβάρα, έλα εδώ κυρία Βαρβάρα. Για μίλησες μας για το θαύμα το οποίο έζησες. Η μεγαλύτερη αγαπητή μου χριστιανή θεολογική συζήτηση που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας μετά τον άλλο θα πλησιάσουν τον άνθρωπο. Και θα πει, ο Σταυρός με έσωσε. Βλέπετε αγαπητοί μου χριστιανοί, αυτά είναι τα λόγια που σας λέω. Άλλοι τα δέχονται, άλλοι δεν τα δέχονται. Αλλά δεν υποχρεώνει κανένα μα κανένα η χάρη του Θεού να έρθει να τον προσκυνήσει. Και ξέρω ότι σας κουράζω. Και ξέρω ότι κουράζω πολλούς. Ξέρω ότι ανυπομονούν πολλοί. Αλλά ξέρετε, όταν εγώ πονούσα, έκανα υπομονή πολλές ώρες. Όταν ήμουν άρρωστος, έκανε η μάνα μου πολλές ώρες υπομονή. Και πήγα στο Σταυρό και ξαναπήγα και ξαναπήγα και ξαναπήγα και ξεκίνησε το θαύμα από την ημέρα που πήγα στον Τίμιο Σταυρό. Αυτόν τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός με ανέστησε. Και εύχομαι καλή υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε, όταν ακούω κάτι, εγώ θα σας το λέω. Λίγη βροχούλα δεν πειράζει, καλή είναι και αυτή.